Ρε μαλα... Α, για να το λέω, μια κοπέλα, οκ. Την έχετε ζήσει την Έλληνα, την ξέρετε. Μόνο που βλέπουν εσένα. Μόνο που μένει μόνη της σε αυτό εδώ το σπίτι. Ωραία, μένει μόνη σου. Τι με παρέα, θα μείνω. Δεν θα έπρεπε. Δεν είμαι σαν εσένα που έφυγε μάνα από το σπίτι. Είσαι, Έλληνα, 26 είσαι. Είμαι 30 και είμαι σαν πεδαρέλη. Εσύ είσαι 26 και είσαι σαν πεδαρέλη. Η μαμά σου μαγείρευε. Η μαμά σου. Έλα, άκουσε με. Πριν δύο χρόνια θα μπορούσε να παντρευτεί κάποιον αξιόλογο. Ωραία, έστω να καπαρώσει, να βρει, να κάνει οτιδήποτε. Δεν ασχολούμαι με τα τέτοια. Οι μετοχέ σου έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν αφήνω να μιλήσω. Η μαμά σου σου μαγείρευε φακί με κασεράκι δίπλα, τυράκι και ψωμάκι και σαλατούλα ελληνική και για να κάνει παπάρε με στο λάδι μέχρι τα 30 χρονών σου, Μιχάλη. Μέχρι τα 30 χρονών σου. Εγώ μένω μόνη μου από τα 18. Ωραία. Πάρ το μία λίγο. Ωραία, θέλω να μιλήσουμε για ποιο λόγο μένει. Όχι από επιλογή, Έλληνα. Από ανάγκη. Όχι από ανάγκη. Τώρα μιλήσουμε ανοιχτά. Είμαι αισθέτικα άνθρωπος και όταν κάποιος... Τι αισθέτικα, Έλληνα, ποιος μένει από τα 18 μόνος του. Κάνεις εσύ επειδή φώναζες γιατί η αδερφή σου διάβαζε και βλά αποφάσισε ο γονείς ότι εσύ είσαι καμένο χαρτί και λένε φύγε από εδώ, μην χάσουμε και τη δεύτερη. Βέβαια, η δεύτερη για μένα έγινε χειρότερη από σένα. Οπότε νίκησες αυτό το αγώνα.